Τον είδα με ένα ύφος πολύ... Κάτι λέει ο Δημήτρης, νομίζω. Τι είπες, Δημήτρη? Ο Ναούμι έρχεται. Εντάξει. Όχι, όχι. Με ρωσίδα ή χωρίς. Λοιπόν, δεν μπορώ να συγκρατηθώ, ρε μου. Δεν μπορώ να συγκρατηθώ. Από εκεί. Με αυτό το πίνακα του Πικασό που με βλέπω μπροστά. Μπλούζα Ολυμπιακή Αγώνες Αθήνα 2004. Από πίσω περνάει ο κόσμος. Τι έκανες, ρε. Ρε Σαγιονάρα, φορά. Όχι, το πέδιλο του Λόραντ. Σερέφωνο τη Αθήνα. Απίστευτο. Κάτσε τώρα μέχρι να σε διασυνδέσει ο. Πώ το πάει? Να σε διασυνδέσει ο φίλο μα. Από τη στιγμή που πήγε και μίλησε με του οπαδού και παιδιά, δεν τον. Αύριο, παιδιά, αεροδρόμιο, έτσι. Ο Σκοτσέτο έρχεται. Και δεν τον αγριέψανε, θέλω να πω ότι του δώσαν μια παράταση ζωή. Ένα τρίμηνο, δίμηνο, δεν ξέρω. Να δούμε. Αυτό το να δούμε. Πέρασε την επόμενη μέρα ο Ρέμος στους δημοσιογράφους με πολύ μαγιά. Δηλαδή, σαν να υποτίμησε λίγο τον δημοσιογραφικό κόσμο της Θεσσαλονίκης. Αυτό δεν νομίζω αν πήγαινε στην Αθήνα θα τολμούσε να το κάνει. Ρέμο, θα σε έκανε κολοξεσκίσει οι Αθηναίοι δημοσιογράφοι. Κολοξεσκίσει. Θα σε έκανε κολοξεσκίσει, Ρέμο, οι δημοσιογράφοι, οι Αθηναίοι. Εγώ πιστεύω ότι είναι καλές ερωτήσεις. Το θέμα Μαρκές δεν ξέρω τι λες, αλλά έδωσε απάντηση. Πολύ ωραία συνέντευξη. Και το θέμα πει του Γκαρσία δεν αντιλήφθηκε καθόλου. Εμένα δεν με έπεισε ο Ρέμος, αλλά αμέσως μόλις βγάλαμε τηλέφωνα ακροατών, συγγνώμη, 9 στους 10 βγήκαν πάρα πολλοί Ηρακλειδείς, τους έπεισε. Κατόρθωσε με το υφάκι του, με το ύφος του στεναχωρεμένου, το ηθοποιήστικο, ξέρω εγώ κτλ. Τους έπεισε ότι μπορεί κάτι να κάνει. Εμένα δεν με έπεισε. Εμένα δεν με έπεισε. Και γι' αυτό ζήτησα 19 του μηνός Ιουνίου την πρωινή εκπομπή, την ραδιοφωνική, να μου την καταχωρήσουν τα παιδιά, η τεχνική του Αθλητικού Μετρόπολης και να τη γράψουν, να την έχω αρχείο κατά τον Νοέμβριο προς Δεκέμβριο. Εκεί όταν να πιάσουν τα σκληρά τα κρύα. Κατάλαβες? Ποιο πάω ψάκι του punk rock, ποιος είσαι, ρε? Λέγε. Καλά, εσύ. Πάντως θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί αυτό ο Ρέμος, ναι, και να το κάνει έτσι 5-10 στίχους να δημιουργήσει μια νέα επιτυχία. Ποιο? Στο τραγούδι. Ποιο τραγούδι? Αυτή η κατάσταση που βρίσκεται ο Ηρακλής. Κοίταξε. Και εσύ... κάτι για 5 ντίκα άκουσε. Στους 5 ντίκα λέει και ένα δώρο. Εντάξει. Ποιος είναι αυτός ο ντίκα? Έλα ρε τώρα και ένα κινητό δώρο. Πλάκα μας κάνεις. Τι γελάς, μωρέ. Ραπτόπουλε, πλάκα μας κάνεις. Ποιο δίκαρα, πλάκα μα κάνει. Ναούμ, θα σου πω ποιο είναι ο δίκαρα. Πάρε και δε το Chelsea Steaua πριν 2 χρόνια. Πού ήταν? Δε το Chelsea Steaua και αν υπάρχει παίκτη του Πάου να έχει κάνει αντίστοιχη εμφάνιση στο Stamford Bridge μέσα. Ποιο Stamford Bridge, τι είναι αυτό? Καλά, ποια η Chelsea, ποιο ο δίκαρα, ποιο το Stamford Bridge, εντάξει. Είναι ισοπεδωτικό. Είναι ισοπεδωτικό. Αν τον πει για τα γράμματα, για τα τσίπουρα, στα πει όλα. Ναι, εντάξει, σταμάτα. Ο Πάου έκανε μια καλή μεταγραφή. Γεια σου, Αλέξη. Φιλιά και στη Μαρίνα. Έκανε μια καλή μεταγραφή. Μεταγραφάρα, Ραπτόπουλε. Καλή μεταγραφή. Πες τα όλα. Με λίγα λεφτά πήρε. Τι λίγα λεφτά, 600.000 το χρόνο. Λίγα. Για ποιον. Για το Φιλωμένο. Α, Φιλωμένο. Έκανε μια καλή μεταγραφή. Θα τον ήθελε εκεί, να τον πάει ο Ρέμος. Μαζί με τον Κοτσιανικούλη, Βιερίνια και τα λοιπά. Έχει ενισχύσει. Πήρα Μάουρο. Ξέρει όσοι μπάλα, ξέρει όλοι να μαζί. Έχει ενισχύσει ο ΠΑΟΚ την μέσω επιθετική του κατάσταση. Με αυτές ρε φίλε, sorry, ναι, στο λόγο μου, στο ορκίζομαι όσο τη βλέπω, ναι, η μπλούζα που φορούσε ο Χατζηπαναγής με τη μεικτή κόσμου. Η δικιά μου? Μαζί με το Θωμά Μαύρο, το θυμάσαι? Πόσα χρόνια αυτή εδώ. Πολλά χρόνια την έχω. Τι θυμάσαι την καρδιά σου, λέω? Το 83-84 έπαιξε εγώ. Μπράβο. Ο Χατζηπαναγής. Και είχε δοκάρει ο Μαύρος σε κεφαλιά από κόρη του Βασίλη. Έτσι. Ο Βασίλης Χατζηπαναγής, ο οποίος. Και μας είχε βάλει γκολ στον τελικό. Δεν δέχτηκε. Συγγνώμη, μην μιλάτε όλοι μαζί. Ο Βασίλης Χατζηπαναγής, ο οποίος δεν δέχτηκε. Γκολ στον τελικό στο ΑΚΑ, ο Χατζηπαναγής. Πότε, ρε? Όχι, ρε, ο Μαύρος ήταν. Α, sorry, συγγνώμη. Ο Θωμάς ο Μαύρος. Ο οποίος δεν δέχτηκε να μπει στη διοίκηση της ΠΑΕ Ηρακλής. Ούτε δέχτηκε να πάρει κάποιο πόστο. Ο Βασίλης ο Χατζηπαναγής. Εγώ πούμε ρε φέτον. Θα σε φτιάξει ρε, λείπουν οι σκηνοθέτες ρε. Έχουν άδεια οι σκηνοθέτες, περίμενε. Καλοκαίρι, να μην στεναχωριέσαι. Θα σε δείξει και εσένα. Όχι, εδώ δεν έβαλε τα τηλέφωνα, δεν έβαλε για μήνυμα. Ακούγεται η φωνή μου, δεν φέρνω και θα λέτε. Είναι μόνο του. Από την υπερπέρα, δεν φέρνω. Είναι μόνο του. Είναι 21 Ιουνίου, κλάει μάιν, όλες οι εκπομπές έχουν τελειώσει. Κάνουμε τώρα εμείς. Παρείστηκε εκπομπή. Ραπτόπουλε, μέχρι πότε θα σε δωράμε? Μέχρι να είμαι και την επόμενη εβδομάδα θα είμαι και στις 5 Ιουλίου θα κάνω την τελευταία. Ασλαμά, και μια φορά να φανείς κρίσιμος. Πού τραγουδάει η μπάλα μας?
Ερώτηση. Ο ομάδα μας ναι. Στην Σύνδο τώρα. Σε λίγα. Α, εννοείς αρχές Ιουλίου στη Σύνδο. Τι εννοεί τώρα εδώ. Ναι, που θα τραγουδήσει, θα τραγουδήσει στη Θεσσαλονίκη. Θα είναι. Ο ομάδα μας, αν τραγουδήσει κάπου εδώ πέρα, είμαι στο θέατρο Δάσους. Τέλη του μήνα. Δεν το ξέρω. Όχι για συναυλία. Τι πράγμα. Ρε. Συναυλία έδωσε νομίζω. Εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Τι τότε. Αν τραγουδάσει κάποιο κέντρο. Σε μαγαζί. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι. Οι άλλοι αυτοί που έλεγε στου τσομπάνιδε δεν τραγουδίσατε. Χαμό έγινε. Και οι τρει που δώσαμε πήγαν πάρα πολύ καλά. Και σήμερα δίνουμε για Γιάννη Αγγελάκα. Παιδιά, όσοι θέλετε στα μηνύματα κάτω. Εσύ βγάλε νούμερα κατά. Σιγά σιγά, παλεύει μόνο σου. Ναι, Αλέξανδρε, έχει χαιρετισμού. Πάω και άρρωστο. Ο Αλέξανδρο, εσύ το ξέρει. Ο Παοξίσο με τη Μοϊκάνα. Κατάλαβα. Χαιρετισμού από την Ελενίτσα που είχαμε δει μαζί πέρσι. Και μαλώσατε για το ίδιο. Τώρα μπροστά έχει Μουσλίμοβιτ. Τώρα μπροστά. Φιλωμένο. Παπάζογλου. Όλε οι ομάδε. Στάσου, ρε, περίμενε. Ο Μουσλίμοβιτ είναι κορυφή. Ο Παπάζογλου είναι κορυφή. Μιλάμε δηλαδή για βαρύ φόρ. Ο Αναστασάκος είναι κορυφή και από πίσω βγαίνει. Το ξέρω, Δήμο. Αεξής μου στέλνει μήνυμα. Μην μιλάς την κουβέντα μου, αδερφάκι μου. Για Πολ Χάρτλε. Εντάξει. Λοιπόν, από πίσω βγαίνει ο Φιλωμένο, ο οποίος είναι πολύ καλή μεταγραφή. Είναι καλή μεταγραφή. Ο οποίος παίζει πίσω από τα φορ, αλλά γίνεται και φορ. Εντάξει. Έτσι. Μόνος του μπροστά δεν μπορεί να παίξει. Πρέπει να βγει από πίσω. Δεν έχει την ταχύτητα που έχει ο Μουσλίμοβιτς. Αλλά έχει μεγαλύτερη μαχητικότητα. Είναι ο Σαμαράς της Αργεντινής. Είναι τεχνική κατάρτιση άψογη. Πλασέ πολύ καλό. Εκρηκτικότητα. Και κεφαλιά. Έκανες καλή μεταγραφή. Υπάρχει συμμετοχή στο ελληνικό πρωτάθλημα εδώ και δύο χρόνια. Αυτό ξέρετε τα ελληνικά εδώ μέσα. Το θετικό με τον ΠΑΟΚ είναι ότι αυτό που λέει ο φίλος, το θετικό με τον ΠΑΟΚ είναι ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή παίρνει ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν χρειάζονται προσαρμογή. Και πώς παίρνει αξία, σαν μπράβο, ήθελα να το πω. Προσαρμογή, ρε. Που του έχουμε δει. Όχι τα παλιά που παίρνει. Να σου λέει ένα Σταμάταρε περίεργα. Ο ΠΑΟ κάνει μεταγραφές ουσίας. Δεν κάνει μεταγραφές εντυπωσιασμού και πανηγυρισμών. Τα μπαμ που έκανε ο ΠΑΟ τα έκανε πέρσι. Έφερε Γκαρσία, έφερε Μουσλίμοβιτ, έτσι, πρόπερσι 26 και τα τι. Δεν χρειαζόμαστε μεταγραφικά μπαμ. Τι λέει, νέα κρίνη. Νέα κρίνη. Είναι οι μπλούζες που μου δώσαν τα παιδιά από την Ελλάδα. Α, ναι, ρίξανε καινούργιο σύνδεσμο. Ναι, ναι. Καλό θα ήταν. Πόσοι σύνδεσμους έχετε, ρε. Τι. Στη Θεσσαλονίκη. Άστο, φίλε, θα χάσω την μπάλα. Συνολικά, ένα μεγάλη παγκοκάρα να είμαι, πρέπει να έχει πάνω από 200 σύνδεσμους παγκοσμίως. Λίγους είπες. Ποια Λίβερπουλ, ρε φίλε. Θα σε κάνει πλάκα για Αμερική. Πάρα πολύ λίγους είπες. Εκτός από τα... Καλά, ρε Σλαμάνα μου, συγγνώμη να μου. Πού τα διαβάζεις τα μηνύματα και εγώ δεν βλέπω τίποτα. Μου σε ένα μήνυμα, μπράβο στην Αμερική και όλοι πανηγυρίζουμε που η Σκοπού έμεινε η Ιταλία εκτός. Δήμο, εδώ είμαστε, φίλε. Σκοτία. Από μέσα. Φεδόν. Τώρα θα το ετοιμάσεις. Λάουλα, μη στενόχωριασαι. Μέχρι τις 2 θα το έχεις κάνει. Και 20 είναι. Έρχεται αύριο για τον Ηρακλή ο αρχηγός της Εθνικής Σκοτίας. Πολ Χάρλεϊ. Σέλτι και Χάρτ. Χωρίς σχόλια. Μου στέλνουν μηνύματα Αριανοί και Αεξίδες. Απίστευτο. Αριανοί και Αεξίδες. Απίστευτο. Ό,τι πρέπει είναι για τώρα. Είναι πολύ δύσκολο να έρθει. Αν έρθει, παιδιά. Δεν έρθει ακόμα. Επίσης, αν ξέρει κανείς για τον Ιαν Ντέιλι, τον Ιρλανδό, τον πιτσιρικά που πήρε ο Άρσεναλ τη Σίτι. Τώρα νομίζω έκλεισε απόψε. Ποιος είναι αυτός? Είναι εθνική Ιρλανδίας Under 19. Κάτω το καλό. Καλά. Για να πάρουμε τις ομάδες μία-μία. Έκανες καλύτερα. 18 μισό δεν είναι. Μην πηδάς κουβέντα, ρε. Θα μας αφήσεις να μιλήσουμε λίγο να μου. Σταμάτα να μου. Λοιπόν, center four έχεις Μουσλίμοβιτς, Παπάζογλου, Αναστασάκο. Φιλωμένο. Φιλωμένο από πίσω. Βιερίνια αριστερά. Δεν έκλεισε ακόμα. Είναι 90% δεν έκλεισε ακόμα. Πληροφορία τώρα δικιά μου. 90% ακόμα σκαλώνει. Και μία ακόμα πληροφορία αν θέλει. Ρεσιφέδο, δείτε μας που μιλάμε. Ναι, θα το δείξει. Κέντρο δαπανδιόμαστε. Λοιπόν, και μία άλλη πληροφορία θα αποκτηθεί άλλος ένας παίκτης στη θέση 10. Έτσι. Άρα τέλος ο Ίβιτς. Τέλος. Όχι, λάθος κάνεις. Ο Ίβιτς είναι η λατρεία του Πορτογάλου και δεν πρόκειται να φύγει. Η λατρεία του Πορτογάλου. Μόνο του Πορτογάλου. Λοιπόν, Πέμπτη βράδυ. Στο αρχίζουμε στην. Αν σου λέξει. Μετά τον έσπισε να κλείσει. Κάτι πρέπει να είσαι παοξίδε. Άκου το. Άκου. Πέμπτη βράδυ. Κάτω Τούμπα είχε εκδήλωση εορταστική για νέα παιδιά. Για τον Ηρακλή. Με ρώτησαν 100 άτομα για σένα. Για το κατάλημα του 1934. Οι 7 στου 10 παοξίδε. Λένε. Ρε Ασλαμά, σε ένα πράγμα συμφωνούμε όλοι μαζί σου. Σε ένα πράγμα. Για τον Ίβιτς. Ναι. Για το Σάντος πολλοί ήταν μερικοί ήταν εναντίον μου. Πώς γίνεται να συμφωνούν σε συναυλίες που πας εσύ. Ποια συναυλία, ρε. Τα ακούμε. Όχι συναυλία, ρε. Πήγες, παιδί μου. Τώρα μην το πω, τα παιδιά το ξέρουν. Σε εκπαιδευτικό ίδρυμα κάτω Τούμπα. Δεν μπορώ να πω τώρα γιατί υπάρχει λόγο. Σε άκουσα με κι εσύ. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα να το ακούς εσύ και να το λες στην τηλεόραση και εμείς που είμαστε στο γήπεδο, σε όλα τα μάτς και ακούμε τα ραδιόφωνα όλη την ημέρα να μην τα ακούμε. Έλα, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Ρεγιά, και κάτι άλλο για να λέμε και κάτι ουσίας τώρα. Να λέμε
Καμιά κουβέντα ουσίας, έτσι. Μπράβο, Αλέξανδρε. Παίζει για αριστερό μπακ. Πολύ δυνατά έχει μπει ο Πάουκ στην απόκτηση του Σαβίνη. Είναι Ιταλός ποδοσφαιριστής, ο οποίος παίζει στην Παλέρμο. Ήταν 3 χρόνια αρχηγός στην Νάπολη. Έχει αρκετά μεγάλη θητεία στην Ιταλία. Είναι πολύ γερός ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει και ανασταλτικές ιδιότητες στην αμυντική γραμμή. Είναι και πάρα πολύ καλός κόφτης. Αφού είναι αριστερό μπακ, τι θα κάνει. Και αν θα αποκτηθεί. Μπερδεύτηκε. Μπορεί να έχει και πολύ καλές επιθετικές ιδιότητες. Λάθος κάνεις. Λάθος κάνεις. Αριστερό μπακ. Αριστερό μπακ. Για μπακ τον παίρνεις. Αριστερό. Ναι, ναι, για να καλύψεις το Λίνο. Το Λίνο. Και να απελευθερώσεις το Λίνο, να το βάλεις πιο μπροστά στα χαφ ή μπροστά αριστερά. Να βάλεις το Βιερίνια δεξιά. Μπορεί να παίξεις και πιο μπροστά τον Λίνο. Εκεί μετά με Κουσιαδί. Δημήτρη, εδώ και 2 μήνες με φάμε συνέχεια, φίλε. Έτσι. Εδώ και 2 μήνες κάτω με βάζει. Στη γραμμή, βέβαια. Ξέχασε το. Γιατί πώς ξεκίνησε ο Σουρλέν πέρσι. Μιλάμε τώρα, κάνεις καλά πράγματα. Σουρλέν γραμμή δεν λέει. Θέλει να το βάλει στο κέντρο, καλώς. Γιατί πέρσι στη γραμμή δεν έπαιξε καλά ο Σουρλέν. Δεν έχει τώρα την έκρηξη. Άντε πάλι με την έκρηξη. Πυροτεχνικό σου να λάμε. Μπα δουλεύει να. Δεν έχει την έκρηξη. Τι